σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ενεργητική δωροδοκία. Όπως προέκυψε από έρευνα, τα ανωτέρω μέλη με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών εξαπάτησαν και σε άλλες περιπτώσεις προσπάθησαν να εξαπατήσουν δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων πολλών δήμων της χώρας. Συγκεκριμένα παρουσίαζαν μια ψευδή εικόνα σε αυτούς σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τη δυνατότητα του σωματείου τους να ιδρύει εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς και να επιχειρεί σε κατάσβεση πυρκαγιών και σε περιστατικά διακομιδής και μεταφοράς τραυματιών. Την ίδια εικόνα παρουσίαζαν σχετικά και με την λειτουργική ικανότητα των οχημάτων, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων που διέθεταν στους δήμους. Τα οχήματα αυτά ήταν τα περισσότερα παλαιά, προέρχονταν από δωρεές της αποχώρησης της Ευρώπης, πλην όμως σχεδόν στο σύνολό τους δεν είχαν ποτέ επιστοποιηθεί από το πυροσβεστικό σώμα και από το ΕΚΑΠ. Μάλιστα, τα περισσότερα εξ αυτών δεν είχαν ταραξινομηθεί ποτέ, δεν ήταν ασφαλισμένα κ.ο.κ. Σκοπός του σωματείου αυτού τελικώς ήταν, προβάλλοντας τον εθελοντισμό και την προσφορά στις τοπικές κοινωνίες, να αποσπά χρηματικά ποσά από πολλούς δήμους όλης της χώρας, αλλά και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, έχοντας πρόθεση όχι την νόμιμη λειτουργία και την ανιδιωτελή προσφορά της εθελοντικής οργάνωσης, αλλά το περιουσιακό όφελος. Με τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης, το Σωματείο αποκόμισε για τη λειτουργία του από το 2001 έως το 2013 το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου,